Ακούμε το Ευαγγέλιο να λέει σήμερα, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε και αγαπητοί αδελφοί, για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, από τις οποίες λέει έβγαλε 7 δαιμόνια ο Κύριος και εκείνη συγκαταλέχθηκε μέσα στις μυροφόρες, εκείνες που στην κηδεία θα λέγαμε απλά του Ιησού έφεραν μοίρα και ενεταφίεσαν το σώμα με αυτά τα σεντόνια και με τα μοίρα. Έκαναν τα ταφικά έθιμα των Ιουδαίων. Επίσης μετά την Ανάσταση, όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο του Όρθρου, εμφανίστηκε λέει πρώτα στη μητέρα του ο Ιησούς, στην Παναγία Παρθένο, και ύστερα η πρώτη που τον είδε επί γης είναι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, και η οποία τον πέρασε λέει για τον Κυπουρό και πήγε να τον αγγίξει, και ο Κύριος της είπε: Μαρία, μη μου άπτου, μην ακουμπάς επάνω μου. Εκείνη είναι Απόστολος του Χριστού, εις Απόστολος έλαβε την ίδια εντολή όπως έλαβαν οι μαθητές, να διαδώσει το μήνυμα της Αναστάσεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό δεν είναι κάτι απλό για τους πρώτους χριστιανούς και ιδιαίτερα για τους άνδρες και τις γυναίκες Αποστόλους. Πήραν εντολή να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα σε όλον τον κόσμο, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βάπτισμα και η χάρη του Τριαδικού αυτού βαπτίσματος συνοδεύει τους πιστούς χριστιανούς από τότε μέχρι σήμερα. Και αν σήμερα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο έργο του εκκλησιαστικού κηρύγματος, φανταστείτε πόσες δυσκολίες είχαν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι του Χριστού τότε. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο να εκφράζει μερικά παράπονά του, και ήταν λογικό, όπως όλοι πολλές φορές έχουμε παράπονα, και εκείνος να απευθύνει τα παράπονά του προς τους άλλους Αποστόλους και προς τις εκκλησίες τις οποίες απίφθινε τις επιστολές. Ένα σώμα που ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτό είναι το εκκλησιαστικό σώμα, έχει και τα καλά του, έχει και τις άσχημες του στιγμές. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το σώμα, όταν εμείς έχουμε εμπειρία του γεγονότος της Αναστάσεως της ύπαρξης μας, τότε αυτά μπορούμε να τα ξεπερνούμε. Αυτά μπορούμε να τα αφήνουμε στο πλάι και να συνεχίσουμε την πόρευσή μας προς την συνάντηση με εκείνον στα έσκατα, αλλά και τη συμπόρευση με τους αδελφούς χριστιανούς. Τίποτα αδελφοί δεν μπορεί να στέκεται εμπόδιο για να είμαστε κοντά στους άλλους αδελφούς. Τίποτα, μα τίποτα. Πολλές φορές υπάρχουν πιστοί που μας λένε, ξέρεις, θέλω να κάνω μία λειτουργία, αλλά δεν θέλω να σημάνομαι την καμπάνα για να μην έρθει η τάδε οικογένεια, γιατί δεν τους θέλω, δεν τους πάω, θα λέγαμε απλά. Αδελφοί μου, από τη στιγμή που δεν αγαπούμε κάποιον αδελφόν μας, και εκκλησίες να κάνουμε και μοναστήρια να φτιάξουμε και χίλιες λειτουργίες να κάνουμε μέσα στα χρόνια της ζωής μας, τίποτα δεν θα έχουμε καταφέρει, γιατί αυτό που έδωσε εντολή ο Ιησούς Χριστός, να αγαπούμε τους αδελφούς μας, δεν το καταφέραμε. Εκείνος συνοψίζει τον νόμο τον οποίον πήραν ως εντολή να διαδώσουν οι μαθητές του και οι μαθήτριές του σε δύο πράγματα. Όλος ο νόμος λέει και οι προφήτες κρέμανται σε δύο πράγματα. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη τη διάνοιά σου, με όλη την ύπαρξή σου, με όλη την ψυχική σου δύναμη, και αυτήν την αγάπη σου προς τον Θεό να την υπογράψεις με την αγάπη προς τον αδελφόν σου. Και πώς αγαπούμε τον αδελφό μας? Έτσι όπως πρέπει να μάθουμε να αγαπούμε τον εαυτό μας.
Να μην τον βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας, αδελφοί, ως αμαρτωλό και κάτι κακό, αλλά να βλέπουμε και αυτά που μας χάρισε ο Θεός, τα χαρίσματα. Πάνω σε αυτά να επικοδομούμε το αύριο το πνευματικό μας, με πολλή ελπίδα στον Χριστό. Να μην απαγοητευόμαστε διόλου και να μην μας στενοχωρεί το ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όπου πλεονάζει η αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρις. Τόσο πολύ και ανεξάντλητο είναι το έλεος, αδελφοί μου, του Θεού, που δεν μπορεί κάποιο αμάρτημα ή συσσωρευμένα πολλά αμαρτήματα να γίνουν κολλητικά για να απολαύσουμε εν μετανοία και επιστροφή στο Θεό την χάρη Του. Αδελφοί μου αγαπητοί, δεν θα σας κουράσω άλλο γιατί κάνει και ζέστη απόψε, αλλά μέσα στον καύσωνα αυτών του καλοκαιριού να μην ξεχνάμε ότι στον καύσωνα τον πνευματικό έχουμε τις Αγίες μας, και σήμερα εορτάζουν δύο, η Αγία Μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή και η Αγία Μαρκέλα η Χιοπολίτιδα. Μπορούμε σε αυτές τις Αγίες, και ειδικά εσείς οι γυναίκες που κάποιες από σας φέρετε τα ονόματά τους, να απευθυνθείτε, να προσευχηθείτε στις Αγίες, αλλά και όλοι εμείς αδελφοί να προσευχηθούμε στις Αγίες του Θεού, να στέλνει Εκείνος το έλεος Του με τις ευχές και τις πρεσβείες της Αγίας εις Αποστόλου και της Αγίας ως Ιωπαρθενομάρτυρος. Αμήν.